Θα πάμε μαζί και στη σύνδεση του τετάρτου του μέρους να κλείσουμε το μέρος μαζί. Θα πάμε να συναντήσουμε δραστήριους ανθρώπους που κάνουν την καθημερινότητα και τη ζωή εκεί των, των, των μόνιμων κατοίκων της Κνωσού όμορφη και ξεχωριστή. Δραστήριοι άνθρωποι και δραστήριος ο Πολιτιστικός Σύλλογος, η, η κυρία Μάρα Παναγιωτάκη. Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Σύλλογου Κνωσού. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Έχω δίπλα μου και τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον κλινικό ψυχολόγο, μιλήσαμε για θέματα ψυχολογία. Ε, η αλήθεια είναι πω κάνετε την καθημερινότητα αυτό που είπα, εκεί των μόνιμων κατοίκων, ειδικά εν μέσω βέβαια εορτών, ξεχωριστή mm. Χριστουγεννιάτικη γιορτινή. Mm. Όσο μπορούμε, ε, άκουγα α, τον, α, τον ομιλητή σα. Και πραγματικά θεωρώ ότι ο εθελοντισμός, η προσφορά στο συνάνθρωπο με ό,τι μέσα διαθέτουμε, καμιά φορά το οικονομικό δεν έχει καμία σχέση. Βέβαια. Ε, είναι αυτές που πραγματικά κάνουν την ψυχή μας καλύτερη και που προσφέρουν και κάνουν την καθημερινότητα Για καλύτερη. Άρα γίνονται με απλό τρόπο μυρίζει, όλα καλύτερα. Μυρίζει Χριστούγεννα εκεί στην Κνωσό. Για ποιου λόγους, τι ετοιμάζεται, Ναι... Ε, στον πολιτιστικό σύλλογο Κνωσού φροντίζουμε να στολίσουμε την πάνω πλατεία του Κνωσού και την κάτω πλατεία, το πάρκο της Κνωσού, το οποίο ανακαινίστηκε και πρόσφατα, όπως μπορούμε ε, να δημιουργήσουμε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η Κνωσός δυστυχώς δεν είναι πόλη, δεν είναι και χωριό εκτός πόλης. Οπότε είναι λίγο παραμελημένη στη σκιά του ανακτόρου μας. Σκιάζει ο αρχαιολογικός χώρος και υπάρχει ένας μικρός οικισμός που φροντίζουμε και προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να τον αναδείξουμε και να συμβάλλουμε στο να υπάρξει κάποια στιγμή ένα σχέδιο ανάπλαση του οικισμού για να εξοραιστεί, να γίνει αυτό που το αξίζει δίπλα σε αυτό το τεράστιο μνημείο της πολιτιστικής μας αυτή τη κληρονομιάς. Αυτή τη στιγμή, κυρία βοήθεια... που βρίσκεστε. Mm -hmm. ε, αυτή τη στιγμή είμαι στα γραφεία του πολιτιστικού συλλόγου Κνοσού, στην πλατεία της πάνω Κνοσού. Ναι. Ε, είναι ο χώρος στον οποίο γίνονται οι χειμερινέ δράσεις μας, ε, οι, οι καλοκαιρινέ, οι θερινές και εφόσον το επιτρέπουν ε, τα μέτρα ε, γίνονται έξω στην πλατεία ή κάτω στο πάρκο. Έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις ειδικά προ-κορονοϊού σε εκείνη την περίοδο, τώρα είναι. λίγο είναι πιο φυσικά προσεκτικά τα πράγματα. Εδώ μαζευόμαστε, παραδείγματο χάρη, κάθε Δευτέρα για δράση φιλαναγνωσία. Διαβάζουμε ένα βιβλίο και το σχολιάζουμε ιστορικά. Προσκαλούμε συγγραφεί. Είχαμε πρόσφατα κοντά μα την κυρία Τρουλινού Νίκη, την κυρία Λιάνα Σταρίδα, την αρχαιολόγο, σε μια ομιλία για το γεγονό τη γέννηση του Ιησού. Ε, και με χαρά έχω να πω ότι έρχονται κοντά μας και φίλοι, φίλες και από όλη την πόλη και τις παρακολουθούν τις δράσεις αυτές. Όμορφα. Τώρα μέσα στις γιορτές... Να απευθύνεται και ένα κάλεσμα ε, σε πολίτε, δημότες του Ηρακλείου που θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτιστικό σύλλογο. Με ποιου τρόπου μπορούν. Ναι. Είναι πολύ εύκολο να γνωρίσει κάποιο τον πολιτιστικό μα σύλλογο. Υπάρχει και σελίδα στο Facebook και η προσωπική μου σελίδα, Μάρα Παναγιωτάκη. Το τηλέφωνο μου πολύ εύκολα μπορεί να το βρει κάποιο να το ζητήσει. Ε, γενικά είμαστε πολύ ανοιχτοί ε, στο να προσκαλούμε, στο να δεχόμαστε, ε, στο να αγκαλιάζουμε δράσει ή ιδέε που μπορεί κάποιο να μα προσφέρει. Τώρα η επόμενή μα δράση, παραδείγματο χάρη, θα είναι ο Άγιο Βασίλη που θα μοιράσει δώρα στα παιδιά τη Κνοσού, κάτι που ακόμα και κάτι και της δεν το ξέρω Όμορφα, όμορφα. Τώρα το λέω πρώτη φορά. Και πότε θα γίνει και με Εδώ αυτό να κλείσουμε. Ευχαριστήσω... Βέβαια, βέβαια. Ναι, κύριε Παναγιώτα. Ναι, λοιπόν. ναι, ναι. ναι. Ε, θα πρέπει να ευχαριστήσω τα παιχνιδομαζέματα, τα δροσκορπίσματα και το Love Radio. Το 34ο νηπιαγωγείο που μα βρήκε επίση κάποια δώρα και όλου του φίλου που προσφέρονται γι' αυτό. Θα γίνει ανάμεσα στη βδομάδα, ανάμεσα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Μάλιστα δηλαδή μάλλον την προπαραμονή της πρώτου χρονιάς. Καλή επιτυχία στη δράση σας, να είστε καλά, να κάνετε χαμογελαστούς εκεί και να φέρνετε το χαμόγελο στους κατοίκους σε μια ιστορική, ιστορική περιοχή, ε, μακάρι να προχωρήσει και το σχέδιο ανάπλασης. Ναι. Εγώ θα σταθώ αυτό, θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, Σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ Να είστε πολύ. καλά, γεια σα, γεια σας.